έδειξε το αποτέλεσμα, ο κόσμος ψήφισε. Το αποτέλεσμα προφανώς είναι σεβαστό, δεν είναι ευχάριστο για μας. Είμαι υποχρεωμένη να το πω, τουλάχιστον δεν το περίμενα. Ο κόσμος όμως αποφάσισε, το σεβόμαστε και συνεχίζουμε. Εγώ προσωπικά ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν με την ψήφο. Είναι η τρίτη φορά που καλούμε να εκπροσωπήσω τον κόσμο στο Δημοτικό Συμβούλιο και συνεχίζουμε. Δεν παραδίδουμε τα όπλα. Υπάρχουν έργα μπροστά που πρέπει να συνεχίσουν. Αυτό ήταν άλλωστε και ο ρόλος που ζητήσαμε για άλλη μια φορά την ψήφο του κόσμου. Και αυτό που εγώ έχω να πω και δεσμεύομαι είναι ότι θα συνεχίσω να προσπαθώ έτσι ώστε όλη αυτή η προσπάθεια να μην πάει χαμένη, όποιος και αν είναι ο Δήμαρχος. Μάλιστα. Λοιπόν, ότι εννοείται ότι και εξυπακούεται ότι όποιος και να είναι ο επόμενος δήμαρχος, η συνεργασία από μέρους μου και βέβαια και τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης θα είναι δεδομένη. Και η βοήθεια με όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε. Να. Παλεύουμε για το καλό του τόπου και δεν χωρούν εγωισμοί. Σεβόμαστε την απόφαση και συνεχίζουμε. Οπότε θα προχωρήσετε σε μια συνεργασία όπου χρειάζεται με τη νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει και δεν θα γίνεται, υποθέτω, αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Αυτό εννοείται. Σε καμία περίπτωση, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Εγώ προσωπικά δηλώνω δημόσια ότι θα παλέψω για το καλό του τόπου. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνω την αντιπολίτευση την οποία κοροϊδεύα όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Κυρία Χατζημαρκάκη, έχω μια εμπειρία, κάποιες γνώσεις που αν ο επόμενος δήμαρχος επιθυμεί, προφανώς το Δημοτικό Συμβούλιο βέβαια επιθυμεί, δεν επιθυμεί, θα είμαστε όλοι και θα λέμε την άποψή μας. Συνεχίζουμε για το καλό του τόπου. Λοιπόν, εγώ θα το ρωτήσω τώρα και εσείς μου απαντάτε άμα θέλετε. Βεβαίως. Θα υπάρξει κάποια δήλωση από το συνδυασμό Ιερά Πέτρα Νέα Πορεία αναφορικά με το ποιον θα στηρίξετε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή όπως καταλαβαίνετε όλοι έχουν πέσει σε αυτόν που είναι τρίτος. Όμως είναι κάτι που θα το αποφασίσει η ομάδα, θα κάνει μια συνάντηση, θα το αποφασίσει η ομάδα. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα υπάρξει. Από εκεί και πέρα όμως δεν είμαι απόλυτη, γιατί δεν αποφασίζω εγώ και θα μιλήσει η ομάδα. Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ έχετε συζητήσει, οπότε... Η ομάδα δεν έχει συναντηθεί. Εντάξει, είναι πρώτες ώρες έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει συναντηθεί. Να, το καταλαβαίνω. Δεν έχει συναντηθεί. Μένουμε στο αποτέλεσμα. Εντάξει, το κρίνουμε, σχολιάζουμε. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Εγώ αυτό θα πω στον κόσμο. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή η ομάδα θα συγκεντρωθεί, ας πούμε, αύριο ή μεθαύριο. Θα έχουμε μια τέτοια συγκέντρωση. Δηλαδή, αν θα δοθεί γραμμή, τέλος πάντων. Αν θα δοθεί κάποια γραμμή για το ποιον θα ψηφίσει ο κόσμος που τίμησε με την ψήφο του το συνδυασμό του κ. Καλατζάκη. Αυτό θέλω να πω. Και αυτό είναι και το ερώτημα σήμερα. Αν θα δοθεί γραμμή και ποιος δεν θα... Δεν θα σας απαντήσω. Ναι, δεν θα σας απαντήσω. Εντάξει, είναι θέμα ουρών να μαθευτεί. Θεωρώ όμως ότι δεν θα δοθεί κάτι. Μάλιστα. Και κατά την άποψή μου το σωστότερο είναι αυτό, γιατί υποτιμάς και την νοημοσύνη του ψηφοφόρου, νομίζω, λίγο πολύ μετά. Βεβαίως. Έχετε απόλυτα. Οπότε, από εκεί και πέρα, δεν χρειάζεται, θα ξαναπώ ότι το λέω και σε όλο τον κόσμο και καλώ τον κόσμο και εγώ σαν χρήστη να πάει να ψηφίσει. Δεν συστήνω σε καμία περίπτωση την αποχή από τις κάλπες. Έτσι, δεν συστήνω στον κόσμο να πει δεν θέλω κανέναν από τους δύο. Ναι. Αυτό. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικός του σκοπός. Όμως είναι και κάτι που σας λέω. Μπορεί αυτό να αλλάξει. Εγώ δίνω μια πρώτη πληροφορία. Ενδεχομένως να αλλάξει. Είμαστε μια ομάδα που θα αποφασίσει. Σωστά. Τώρα το διαδικαστικό, κυρία Χατζημαρκάκη, είναι οι 15 πρώτοι από τον πρώτο συνδυασμό θα μπουν, αν δεν κάνω λάθος. Για δώστε μας αυτό το διαδικαστικό, αν έχετε καλοσύνη. Είναι 15, είναι αλλά οι 15 του πρώτου θα είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Αλλά οι 15 από το κεντρικό ή θα είναι 14 και ένας από το μακρύγαλο. Όπως δείχνουν τα ποσοστά θα πάει ένας και ένας από το μακρύγαλο. Ωραία. Τώρα, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Ο δεύτερος θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα 5 και ο τρίτος 4. Δεν είναι αυτά που σας λέω τώρα ανεπίσημα στοιχεία. Ναι, όχι έτσι και περίπου. Εννοείται ότι δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς δεν έχουν βγει και τα αποτελέσματα όλη τη σταυροδοσία σε όλο το Δήμο. Ναι, οπότε περίπου λέμε. Άρα οι 14
του πρώτου ψηφοδελτίου, ένας από το μακρύ γυαλό, 5 από το δεύτερο, τη σύνδεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Από τον τρίτο συνδυασμό έχουμε 20, πώς είναι μετά, 4. Και από την κυρία Κοτσφάκη θα είναι ένας ή δύο. Ένας. Δεν έχει ξεπεράσει το... Ναι. Άρα για να ξεπεράσει, ας πούμε, το 6% παράδειγμα. Ναι. Για να βάλει δεύτερη έδρα. Περίπου έτσι μια εικόνα. Ναι, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε τώρα. Ναι. Για μας τουλάχιστον, εντάξει, προφανώς θέλουμε να βγάλουμε ένα δημοτικό σύμβουλο παραπάνω, αυτό υπακούεται. Είναι όμως κάτι που περιμένουμε να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Ναι. Δεν έχει δηλαδή και μεγάλη σημασία ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ή πόσους σταυρούς θα πάρει ο καθένας. Mm-hmm. Ναι, όχι, λίγο πολύ δεν θα αλλάξει τον κόσμο, και πάρα πολύ τον κόσμο αυτό. Που με εμπιστεύει και θα συνεχίσω. Δεν τα παρατάμε σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Ωραία. Δεν έχω άλλη νομίζω ότι αυτό επιτάσσει η δημοκρατία και πρέπει και σε αυτή τη φάση να βερθούμε πολιτισμένα και όρημα. Μάλιστα. Και να υπάρχει συμμετοχή προς Θεού. Βεβαίως, συμμετοχή. Γιατί έτσι, γενικότερα δεν υπήρχε αποχή και στο Δήμο της Ιεράπετρας. Όχι. Κοντά στο 40%. Κοντά στο 40% είναι η αποχή στο Δήμο μας. Ναι, εγώ προσωπικά... Είναι ένα μεγάλο ποσοστό το 40%. Είναι. Αλλά καλό τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, ανεξάρτητα με το τι θα ψηφίσει. Να πάει να ψηφίσει. Ναι, η συμμετοχή είναι κάτι το οποίο μας ορίζει πολλές φορές και καλό θα είναι η συμμετοχή να υπάρχει. Βέβαια, βλέπουμε ότι ο κόσμος για κάποιους λόγους, όπως αναφέραμε και προηγουμένως με τη Μαρία, ίσως και γιατί οι φοιτητές δεν μπορέσαν να έρθουν να ψηφίσουν για τις δυσκολίες τους. Κούραση από όλα αυτά. Κούραση λόγω των πολλαπλών εκλογών. Και κάποια απαξίωση για την αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι το οποίο καταγράφεται και αυτό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα είναι γενικό φαινόμενο. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να το σχολιάσουμε. Για μας άλλα πράγματα έχουν σημασία αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι πες μας κάτι. Παράταξη της δικής μας υπάρχει μια άρνηση στο να πάνε να ψηφίσουν. Προσωπικά εγώ δεν το θεωρώ σωστό και είναι κάτι το οποίο και εγώ προσωπικά αλλά και ο ίδιος ο Δήμαρχος θα το αναφέρουμε στη συνάντησή μας. Να ρωτήσουμε κάτι ακόμα. Ερώτηση φίλο Κροατή. Οι 15 πρώτοι του πρώτου συνδυασμού είναι σύνολο 15 ή είναι 15 και ο επικεφαλής? Όχι, είναι ο δήμαρχος, 15, ας πούμε. Επιπλέον ο επικεφαλής. Επιπλέον, το ίδιο ισχύει. Ναι. Είναι 25 το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς τον Δήμαρχο. Ναι. Είναι 5 από το δεύτερο συνδυασμό χωρίς τον επικεφαλή. Όχι, μαζί με τον επικεφαλή. Α, είναι 5. Πλέον και... είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος. Ναι. Και σε εμάς, σε όλους. Ρωτάμε τώρα, έχουμε ξαναζήσει. Θα υπάρξει και ένας ανταγωνισμός και μια προσπάθεια από αυτούς που είναι στο όριο να εκλεγούν. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ωραία, είναι 5 λοιπόν με τον επικεφαλή, 4 με τον επικεφαλή. Έτσι και ένας, η κυρία Κοτσφάκη στην προκειμένη περίπτωση, είναι μόνο η επικεφαλής. Πρέπει ο κόσμος να δει και αυτούς που εκλέγονται, σε περίπτωση που βγει ο συνδυασμός που επιθυμώ. Να δει ποιοι εκλέγονται και ποιοι θέλει να τον εκπροσωπούν σε ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και έχει πραγματικά τη δύναμη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Να δει και άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή, πέρα από τον υποψήφιο. Πρέπει να δει και άλλα χαρακτηριστικά. Το ποιοι θα εκλεγούν σε περίπτωση που βγει ο Δήμαρχος που επιθυμεί. Mm-hmm. Είναι κάτι σημαντικό κι αυτό. Ναι, έχετε δίκιο απόλυτα. Σίγουρα, πολύ σημαντικό. Ωραία. Δεν έχω άλλη απορία. Προς το παρόν, να είστε καλά. Εμείς θα τα λέμε και πάντα θα είμαστε διάθεσή σας όπως όλα αυτά τα λοιπόν, έτσι κι αλλιώς πάντα με την αντιπολίτευση είμαστε εμείς. Να είστε καλά. να το δω κι αυτό και να μην το πιστέψω. Εννοείται, πάντα αντιπολίτευση. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό... Η δημοσιογραφία είναι στην...